Το λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός για 3 λεπτά. Πρόεδρε, η κυρία συνάδελφος, αναφερόμενη στο θέμα το οποίο ρωτά, είπε κάποια στιγμή ότι δεν ενημέρωσε κανείς. Εγώ έχω να σας πω το εξής, ότι ο πλέον πυρόπληκτος νομός της χώρας, η Ηλία, με ανθρώπινες απώλειες και ανυπολόγιστες καταστροφές, εφάρμοσε όλα τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, με αποτέλεσμα η παραγωγή σήμερα να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Άρα, το επιχείρημα το οποίο σας μεταφέρεται, ότι δεν ενημέρωσε κανείς, δεν λέω ότι το υιοθετείτε, πληροφορίες έχετε, δεν ισχύει. Σε άλλους όμως νομούς, σκεφτόμενοι μικροπολιτικά και κοντόφθαλμα, οδήγησαν τους παραγωγούς στο να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης για να ωφεληθούν τη διπλή αποζημίωση, παρά το γεγονός ότι δόθηκε άτυπη παράταση για την εξέταση των αιτήσεων για δικαιούχους που είχαν υποστεί ζημιά από την πυρκαγιά. Πρέπει επίσης να επισημάνω ότι με βάση τις εθνικές και κοινωνικές διατάξεις του προγράμματος, οι παραγωγοί που δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή προσπαθούν με πρόθεση να παραπλανήσουν, είτε αποβάλλονται από το πρόγραμμα και τα ποσά αναζητούνται ως αχρεωστοί τους καταβληθέντα, είτε αποκλείονται από το σύνολο των δράσεων του μέτρου. Και τι ζητάμε δηλαδή σήμερα? Να επιβραβεύσουμε την αυθαιρεσία? Να επιβραβεύσουμε όσους προσπάθησαν να εξαπατήσουν το κράτος εισπράττοντας διπλές αποζημιώσεις? Να συντηρήσουμε την οτροπία του ατομισμού σε βάρος του συνόλου των εντύμων αγροτών και των φορολογούμενων πολιτών? Μήπως τελικά τέτοιες δεν ήταν οι πρακτικές που μας οδήγησαν στα σημερινά οικονομικά διέξοδα και στην κρίση των αξιών της κοινωνίας μας? Εγώ λυπάμαι. Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, αλλά η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το σύνολο της κυβέρνησης δεν είναι διατεθειμένοι να συμβιβαστούν με αυτά τα φαινόμενα. Είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε απέναντι σε αυτά και να μην αναπαράγονται. Είμαστε αποφασισμένοι να ισχυροποιήσουμε το σύστημα ελέγχου. Είμαστε όμως και αποφασισμένοι να σταθούμε δίπλα στους έντιμους παραγωγούς, να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους και να προσφέρουμε τη δυνατότητα να σταθούν στα πόδια τους χωρίς να εξαρτώνται από πολιτικά τερτύπια, αλλά στη δική τους δύναμη, στο δικό τους καθημερινό αγώνα. Εμείς είμαστε δίπλα τους με τις πολιτικές και την πρακτική που πρέπει, έτσι ώστε να είναι αξιοπρεπής και περήφανοι. Όσον αφορά τα θέματα που θέσατε, ότι είναι απλήρωτοι, έχουν υπογραφεί οι κοινές υπουργικές αποφάσεις και δρομολογείται η διαδικασία για όσους δικαιούνται να πάρουν τις ενισχύσεις από τις βιολογικές καλλιέργειες, γενικώς από τα γεωργοπεριβαλλοντικά. Έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες και ξεκινούν οι πληρωμές για τα οφειλόμενα. Σας ευχαριστώ.